προσεχείς περιφερειακές εκλογές, θα είναι πολιτικές και θα δώσουν μήνυμα, τόνισε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στον Άμπλιον. Ο κύριος Αβραμόπουλος αναφέρθηκε σε γενικότερα θέματα της πολιτικής αλλά και σε θέματα που αφορούν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Υποδεχόμαστε σήμερα ένα γειτονά μας, τον αρκά πολιτικό Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αν σήμερα κάποιοι μιλάνε για την Ένωση Κεντροδεξιάς, αυτό έχει γίνει ένα χρόνο πριν. Θα θυμόνται όλοι ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε ένα ανοιχτό κόμμα στην κοινωνία. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επέβαλε ουσιαστικά φύση και θέση την παράταξη σε έναν ανοιχτό αγώνα. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν αυτός ο οποίος πριν από ένα χρόνο οδήγησε την παράταξη στην πιο ανοιχτή, στην πιο δημοκρατική διαδικασία που έχει γίνει σε κόμμα στην Ελλάδα. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στην Αργολίδα, τον ευχαριστούμε για τις συχνές επισκέψεις που κάνει στον τόπο μας, τον ευχαριστούμε γιατί πολλές φορές ασχολήθηκε με τα προβλήματα της Αργολίδας και θα θέλαμε την επόμενη φορά να τον καλωσορίσουμε με την πιο σπουδαία και την πιο τιμητική θέση. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Αργολίδα, πάντα με χαρά. Σας βλέπουμε και πάντα να είστε υγιείς και δυνατός. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Νομαθιακής για το καλωσόρισμά του. Όπως ήδη γνωρίζετε, βρίσκομαι εδώ και λίγες ώρες στην Αργολίδα. Προηγήθηκε επίσκεψή μου στον υποψήφιο δήμαρχο Άργους, τον κύριο Καμπόσο. Μετά επισκέφθηκα το Δημαρχείο του Ναυπλίου και τον Δήμαρχο, ακολούθησε σύσκεψη στελεχών όλων των βαθμίδων και των περιφερειακών μας υποψηφιοτήτων και των τοπικό αυτοδιοικητικών. Ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση, ανταλλάξαμε απόψεις και δώσαμε πραγματικά ένα μήνυμα ότι η εκλογική αναμέτρηση αυτή θα δώσει θετικά αποτελέσματα και νίκη κυρίως στο επίπεδο της περιφέρειας στην περιοχή της Πελοποννήσου αλλά και στον νομό όπως και στους Δήμους. Θα ήθελα να πω ξεκινώντας ότι αυτές οι εκλογές εκ των πραγμάτων πλέον είναι πολιτικές εκλογές. Βέβαια η ανάδειξη ενός άρχοντας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει να κάνει με την προσωπικότητά του, με την αξιοσύνη του, με τη διαδρομή του, με την προσφορά στον τόπο. Αλλά οι περιφερειακές εκλογές πλέον εκ των πραγμάτων είναι πολιτικές εκλογές και έχουν να κάνουν με τα όσα προηγήθηκαν αυτή την χρονιά, με έναν χρόνο διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, με μια πολιτική που έχει δώσει αισθητά πλέον τα αποτελέσματά της. Έχει διαμορφώσει συνθήκες δυσφορίες και οι δύσκολες στιγμές που περνάει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία έχουν να κάνουν με την εφαρμογή ενός μνημονίου, το οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει φορτώσει στους ώμους της ελληνικής κοινωνίας δυσβάστακτα βάρη. Πολλά από αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, αλλά δυστυχώς εξ αρχής η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέλεξε το δικό της δρόμο, δεν ανταποκρίθηκε στο συνενετικό σήμα που έστειλε από την πρώτη και όλα στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Όλα όσα προηγήθηκαν μοιάζουν περισσότερο να τιμωρούν τον ελληνικό λαό παρά τα όσα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Όλες και όλοι βιώνουμε καθημερινά μία φορολογική πολιτική που έχει εξουθενώσει την κοινωνία και τους πολίτες, έχει αποδυναμώσει την αγορά και δυστυχώς έχει δημιουργήσει συνθήκες πλέον ασφυξίας στην ελληνική οικονομία. Όλα αυτά τα νιώθουν οι πολίτες και περιμένουν από εμάς μια αξιόπιστη, πιστική, σοβαρή πρόταση που θα διαμορφώνει πιο αισιόδοξες και ελπιδοφόρες προοπτικές για το μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολύ σοβαρή παράταξη. Όλα όσα προηγήθηκαν την έχουν οριμάσει ακόμα περισσότερο και με τη νέα της ηγεσία προαναγγέλει σίγουρα πολύ καλύτερες μέρες για τον ελληνικό λαό. Θέλει όμως αυτή η προσπάθεια πολύ και σκληρή δουλειά. Θέλει όμως και ένα πρώτο σκαλί να ανέβουμε στην πορεία μας προς τους στόχους που έχουμε θέσει και αυτό το σκαλί είναι οι επικείμενες περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Βρισκόμαστε στην Αργολίδα, η οποία εκπροσωπείται σε επίπεδο περιφερειακού ψηφοδελτίου από έναν εξαίρετο δημόσιο άνδρα, τον σημερινό νομάρχη σας, τον Βασίλη Σωτηρόπουλο.
ο οποίος με την εμπειρία και τη γνώση που έχει αποκτήσει αυτά τα χρόνια στο πλευρό του Δημήτρη Δράκου, που είμαι βέβαιος ότι θα αναδειχθεί ως ο αυριανός περιφερειάρχης, ο αυριανός κυβερνήτης της περιφέρειας της Πελοποννήσου, πραγματικά θα δώσουν ελπίδα και προοπτική στην Πελοπόννησο. Την άλλη μεριά, ζούμε και βιώνουμε μια άλλη πραγματικότητα, αυτή της ύφεσης και της ανεργίας. Το ζήσαμε εδώ, στον Άπλιο, στο Άργος. Είδαμε καθημερινά να αναρτώνται όλο και περισσότερα ενοικιοστάσια, κλείνουν οι μικρές επιχειρήσεις, έχει γονατίσει η μεσαία τάξη, δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα. Την άλλη μεριά, η αναπτυξιακή προοπτική δεν υπάρχει, θα λέγαμε. Είδατε ότι και κάποιες προσπάθειες που επιχείρησε η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς δεν ήσαν και καλά οργανωμένες, οδήγησαν σε αποτυχία. Τα διλήμματα που έχουν τεθεί, μνημόνιο η χρεοκοπία, γιατί έτσι ξεκίνησε, τελικά οδήγησαν στο να είναι το μνημόνιο η αιτία που οδηγεί στη χρεοκοπία. Την ευθύνη την έχει το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία. Αρχίζει να το νιώθει ο ελληνικός λαός και είμαι βέβαιος ότι δίνοντας πολιτικό χαρακτήρα στην αναμέτρηση για τις περιφέρειες, πολιτικά θα είναι και τα συμπεράσματα. Κανείς δεν μπορεί να λησμονήσει τους κακούς χειρισμούς που προηγήθηκαν κυρίως στο ξεκίνημα αφότου ανέλαβε η καινούργια κυβέρνηση. Την άλλη μεριά, επιχειρείται η μετάθεση των ευθυνών στη Νέα Δημοκρατία. Για οτιδήποτε κακό έχει συμβεί, ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν είχε το θάρρος η κυβέρνηση να αναλάβει το δικό της μέρισμα ευθύνης για τα όσα είχαν προηγηθεί τις δεκαετίες που πέρασαν και που οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε αυτήν την κατάσταση. Γιατί πρέπει να το παραδεχτούμε, τις ευθύνες τις μοιράζονται όλα τα πολιτικά κόμματα. Αυτό όμως δείχνει πόσο πιο όρημη και πιο υπεύθυνη είναι η καινούργια Νέα Δημοκρατία. Όρημη και υπεύθυνη μπροστά και στη νέα αποστολή που θα της αναθέσει ο ελληνικός λαός όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου. Είπα πριν ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και εμείς κάναμε λάθη. Και η παράταξή μας τα έχει αναλάβει με παρησία. Κάναμε και την αυτοκριτική μας. Ανοίξαμε όμως ένα καινούριο κεφάλαιο που με τη σειρά του προαναγγέλει μια καινούργια εποχή για την πατρίδα μας. Η καινούργια Νέα Δημοκρατία, έχοντας απαλλαγή από τα βάρη του παρελθόντος, κοιτάει μονάχα πλέον μπροστά. Και βέβαια κοιτάει στα μάτια τους πολίτες. Η τοπική λοιπόν αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση μέσα από τις εκλογές γίνονται οι φορείς της μεγάλης αλλαγής που ελπίζουμε και θα αγωνιστούμε γι' αυτό θα συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία.